Καλή σας μέρα, παιδιά. 4:15 τα ξημερώματα, όπως βλέπετε πίσω μου, έγινε έκρηξη σε εστιατόριο και αποθήκη. Ό,τι απέμεινε, όπως βλέπετε, βέβαια. 4 αυτοκίνητα έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Mm-hmm. Σε ακτίνα περίπου 100 μέτρων, θράσματα από τα τζάμια των κατοικιών έχουν σπάσει. Αυτό το μαγαζί ήταν κάτω είναι από κατοικία. Είναι μια έρημη γειτονιά εδώ. Είναι κάτω από κατοικία το μαγαζί. Ναι, πάνω είναι, όπως βλέπετε, το βλέπω. Κάτω από κατοικία. Μάλιστα. Κάτω στεγάζει το εστιατόριο και πάνω στον πρώτο όροφο είναι κατοικίες. Και αυτές έχουν υποστεί ζημιά. Και περιμετρικά το τετράγωνο από εκεί έχει άλλες ζημιές. Αυτό είναι από εκρηκτικό μηχανισμό, Γιώργο, ή από άλλη αιτία. Από τι είναι? Ακόμα δεν γνωρίζουμε, έχει έρθει το αγκριτικό, κάνει έρευνες, δεν γνωρίζουμε πώς προκλήθηκε η έκρηξη. Πάντως είναι ισχυρότατη έκρηξη. Οι κάτοικοι έντρομοι, όπως μου είπαν, πεταχτήκαν από τα κρεβάτια τους στις 4 η ώρα. Έγινε μια λάμψη. Δεν πήρε φωτιά, το κτίριο είναι αμυγός έκρηξη, πέσανε τσιμεντόλιθοι, πέσανε οι αλοπίνακες, βλέπετε έχει υποστεί φθορά το κτίριο κάτω που είναι αποθήκη και αριστερά το εστιατόριο, ο φέρον οργανισμός, τυχοποιία, έχει εγκάρσια πάθη ζημιά η κολόνα μέσα του κτιρίου, έχει αρκετές σοβαρές ζημιές. Επάνω το σπίτι έχει πάθει ζημιές που είναι το σπίτι που βρίσκεται από πάνω. Ε, κοιτάξτε πώς έγινε. Απίστευτο. Έχει πάθει ζημιές, αλλά δεν είναι εμφανής απ' έξω. Έχει από μέσα, έχουν πέσει αντικείμενα. Σαν σεισμός, έχουν πέσει αντικείμενα μέσα και φθορές σε αλοπίνακες. Επομένως, περιμένουμε τώρα να δούμε την αιτία. Αν προκλήθηκε από κάποια αιτία μέσα στο μαγαζί, από αγκριτικό. Γκάζι, από οτιδήποτε άλλο ή από εκρηκτικό μηχανισμό. Μάλιστα. Δεν έχει ξεκαθαρίσει. Μάλιστα. Εντάξει.